Άντε ρε Βασίλη, τόση ώρα θα ξαναμπεί η Μπέση. Έλα, εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12, εδώ παρέα στο Λίμπερο 107,4. Τι παρέα, ένας τύπος μιλάει σε ένα μικρόφωνο είναι σήμερα και αυτή την εβδομάδα γενικότερα, έτσι αυτό το σκάνδαλο, καθότι ο έτερος ή μάλλον ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, παρότι δεν έχει πάει κάπου, έτσι. Θέλω να μιλήσουμε σε κάποια φάση για όλους εσάς που έχετε άδεια και δεν πάτε κάπου, έτσι. Καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές δεν δύναμε οικονομικά, okay, να το δεχτώ. Αλλά αν το κάνεις από επιλογή, ειλικρινά δεν μπορώ να σε καταλάβω. Έτσι, δηλαδή να πάρω άδεια για να κάτσω στο σπίτι μου. Λες και δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι. Πιστεύω ότι είναι μεγάλος άπλας ο Βατόπουλος, φίλε. Να ξέρεις. Έτσι πιστεύω. Ότι είναι μεγάλος άπλας. Πιστεύω ότι σίγουρα έχει πάει άδεια έχοντας πάρει όλα τα απαραίτητα. Δηλαδή έχει πληρωθεί τα πάντα, έχοντας πάρει επιδόματα και τέτοια. Εντάξει. Και παρόλα αυτά, βέβαια ο συνάδελφος θα πάει στην Κύπρο. Το έχει πει στη δεύτερη του άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Το καυτό αυτό που ζούμε. Είναι πραγματικά καυτό, ειλικρινά. Δηλαδή, στο κέντρο είναι λες και προχωράς μέσα σε ένα φούρνο. Δεν ξέρω τι γίνεται γύρω-γύρω. Πάντως, ειλικρινά έξω η κατάσταση είναι αδυσόπιτα ζεστή. Αλλά τι να κάνουμε, θα το παλέψουμε και αυτό. Γενικότερα, πάντως, αν μέσα στις επόμενες μέρες δεν ρίξει μια βροχή ή ώρα φυσήξει, πιστεύω ότι δεν τη βγάζουμε τίποτα γιατί μας πηγαίνει τάπα από τις αρχές Ιουνίου, πιστεύω, φίλε μου Βασίλη Καβαδία και φίλε Κουράτες. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Θα έχουμε να πούμε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα υπερπλήρες Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις εκλογές που γίνανε, τη νέα κυβέρνηση, τα νέα πρόσωπα και όλα αυτά. Υπάρχουν διάφορα και στα δικά μας τα θέματα, θα τα συζητήσουμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και με Ολλανδία για ό,τι συμβαίνει εκεί με τον ΠΑΟΚ, με την προετοιμασία του που είναι σε εξέλιξη, με το φιλικό που έχει αύριο, έχει φιλικό και το Σάββατο. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει φιλικά και μέσα στην εβδομάδα και αύριο το παιχνίδι με την Τσβόλε και την Παρασκευή το βράδυ με τη Ρουμάνη και την Κλουζ. Έχουμε και την καινούργια κυβέρνηση που έχει προκύψει μετά τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Ήταν εκλογές στις οποίες, αν εξαιρέσει κάποιους τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, όλοι οι άλλοι ήταν χαρούμενοι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ήταν χαρούμενη γιατί πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και πήρε αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν χαρούμενος γιατί περίμενε λιγότερα και πήρε περισσότερα. Το κίνημα αλλαγήσαν στα ίδια πάνω κάτω με τις ευρωεκλογές. Το κουκουέ δεν κουνιέται, είναι εκεί. 5 με 5,5 είναι σταθερά. Και είχαμε και δύο καινούργια κόμματα που προέκυψαν και μπήκαν στη Βουλή, την Ελληνική Λύση και την ΜΕΡΑ25. Την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, συναδέλφου μέχρι πρότινος, δημοσιογράφου εδώ και πολλά χρόνια, και το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος δεν γινόταν μετά την πρώτη εκπληκτική του παρουσία, εκείνο το εξάμηνο. Το πρώτο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε όταν μείνει εκτός από το προσκήνιο. Επέστρεψε δυναμικά και είναι στην Βουλή. Βουλή 6 κομμάτων, εξακομματική όπως τη λένε. Εδώ έχω ένα χάρτη που αν εξαιρέσει την Κρήτη, νομός Αχαΐας, δεύτερο, το Β' Βυτικής Αττικής και Άρτα που είναι ο Τσίπρας από εκεί, όλα τα λένε μπλε παντού. Η Κρήτη είναι όλη ροζ πάντως. Μπράβο. Είναι όλη η Κρήτη έτσι τέλος πάντων. Έχει προκύψει και η νέα κυβέρνηση σήμερα και γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, τα social media έχουν πάρει φωτιά. Γενικά, εγώ προσωπικά, δεν ξέρω για όλους εσάς, παιδιά, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, είτε αυτές είναι δημοτικές, είτε αυτές είναι ευρωεκλογές που τις ζήσαμε μαζί τον προηγούμενο μήνα, είτε είναι βουλευτικές, ειλικρινά θέλω να εξαφανιστώ. Δηλαδή, θέλω να πάω να ψηφίσω. Ωραία. Θα φάω 5 λεπτά, 2 λεπτά, 10, 15 ανάλογα τον κόσμο που θα έχει και μετά να μην έχω άλλη επαφή με ό,τι γίνεται. Δηλαδή, να μην με νοιάζει ρε παιδί μου ότι βγήκε ο τάδε και να διαβάζω την άποψη του καθενός και όταν λέω του καθενός, πραγματικά του καθενός, έτσι, όχι μόνο των εξειδικευμένων, ξέρω εγώ, πολιτικών συντακτών, δημοσκόπων και όλα αυτά. Αλλά ειλικρινά, όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται τελευταία χρόνια με τις εκλογές, και η αλήθεια είναι τώρα ότι είχαμε ξενερώσει κιόλας, γιατί είχαμε χρόνια να κάνουμε. Δηλαδή, μετά από εκείνο το πολύ ωραίο 15 που ζήσαμε, είχαμε χρόνια να ζήσουμε εκλογές. Οπότε λοιπόν υπήρχε και πολλή διάθεση να πούμε την άποψή μας, να τη γράψουμε, να την επικοινωνήσουμε και όλα αυτά. Και ειλικρινά, δηλαδή το έζησα κυρίως στο προηγούμενο διάστημα με τις δημοτικές παύλα περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Τώρα, επειδή όλοι πάνω κάτω το ξέραμε το αποτέλεσμα, είχαμε πάρει ένα στίγμα από τις ευρωεκλογές. Εγώ ειλικρινά θα ήθελα πραγματικά δηλαδή να έρχεται η Κυριακή των εκλογών να ψηφίζω και μετά να εξαφανίζομαι. Και όταν εξαφανίζω, εγώ δεν είπα κάποια άποψη.
Πρέπει να είναι Βασίλη, βέβαια, καμιά από τα δεξιά και αριστερά. Πέρα των φίλων σου. Δηλαδή το συζητήσατε κάπου, ούτε καν εκεί. Έτσι. Πρέπει να είμαστε στο 0,03% τη χώρα που δεν το συζήτησε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, και δεν έγραψε κάτι στα social media. Κάτι. Να πω την άποψή μου, να πάρω like, να πάρω retweet, να πάρω, ξέρω εγώ, views στο Instagram, whatever. Εντάξει. Ειλικρινά είναι κάτι που με κουράζει πάρα πολύ, πραγματικά. Το όλο σκηνικό. Γενικά με κουράζει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό που έχει στη social media. Που κάθε φορά που υπάρχει ένα γεγονός, όποιο και είναι αυτό, πρέπει ο καθένας να πει την σκέψη του, τέλος πάντων, την άποψή του. Ωραία. Θα μου πεις, είμαστε αυτήν την δημοκρατία, Βασίλη Καβαδία. Γι' αυτό είσαι φίλε social media, για να βλέπεις αυτά τα πράγματα μεταξύ άλλων. Εντάξει, εκτός από το να έχεις μια διεπαφή, ωραία, με ανθρώπους που μπορεί να μην έχεις ποτέ την επαφή, γιατί άλλος είναι Αμερική, άλλος είναι ξέρω εγώ πού. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό. Ή να βρεις μια γκόμενα, Βασίλη, όπως κάνουν κάποιοι και όλα αυτά. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι, το οποίο εμένα πλέον ειλικρινά με κουράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με κουράζει όμως ειλικρινά πλέον. Διαβάσαμε λοιπόν πάρα πολλές απόψεις. Η ουσία είναι ότι έχουμε νέα κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από 51 άτομα με πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο. Ευέλικτο σχήμα, όπως έλεγα. Κάθε φορά τα βγαίνει μεταξύ τη κυβέρνηση, λέει θα κάνουμε ευέλικτο σχήμα. Κάθε φορά λέγεται αυτό. Και κάθε φορά έχει τις παραγιά στα μάτια. Το κάθε υπουργείο. Ναι, ευέλικτο σχήμα. Με 3-5-2 και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, και κάθε φορά το μεταξύ που βγαίνει η νέα κυβέρνηση, στο ευέλικτο σχήμα, έχει, σε κάθε υπουργείο έχει 500 υπουργούς. Λοιπόν, Υπουργείο Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Ένα τύπος με γυαλάκια, για όσους μπερδεύεστε. Θα τον έχετε δει πολλές φορές όσοι ασχολείστε τέλος πάντων σε διάφορα πάνελ. Κλασική περίπτωση του Δημοκράτη, δηλαδή να βλέπεις και λες αυτός είναι οκ. Okay. Δεν θα πάω και υφυπουργούς και τέτοια τώρα, γιατί έχει διάφορα νόματα που δεν τα ξέρω. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, έτσι, πρωθυπουργός που είχε επιτελέσει σε κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, πότε ήταν τότε, πριν το δημοσίευσμα, πριν να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, εννοείται, έτσι. Φυσικά δεν γινόταν να μην είναι, να είναι απ' έξω, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπάρχει κάποιος, έβλεπα κάπου σε διάφορα site, αυτό είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που δεν τον ξέρει. Υπάρχει κάποιος που δεν τον έχει δει. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει εκνευριστεί μαζί του. Τέλος πάντων, λοιπόν, υφυπουργός ανάπτυξης, υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γεώργιος Ζαβός. Δηλαδή, αυτός θα έχει σφραγίδα και θα γράφει το όνομά του και θα γράφει από κάτω αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτός είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάγεται. Λοιπόν, Υπουργείο Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σεβασμό. Σεβασμό έχουμε σε Νίκο Δένδια, γιατί γενικότερα κυνηγάει διάφορους ακροδεξιούς εδώ και χρόνια. Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Του αρέσει πολύ το άλλο φίλο, λέει πληροφορίες. Λοιπόν, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αν μπερδεύεστε, είναι αυτός ο οποίος ήταν παλιά με το παλιό Πασόκ, το κανονικό, έτσι, όχι τώρα κοινάλ και δεν συμμαζεύεται. Ήταν υπουργός. Τότε το λέγανε Υπουργείο. Όχι Προστασίας του Πολίτη. Δημόσιας τάξης νομίζω το λέγανε τότε. Ήτανε στα χρόνια που πιάστηκε 17 Νοέμβρη και επίσης ήταν αυτός ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι υπέγραψε το μνημόνιο, αλλά δεν το έχω διαβάσει ένα από τα μνημόνια. Το είχε παραδεχθεί, ήταν πάρα πολλές σελίδες όπως έλεγε και δεν προλάβαινα, αλλά γιατί μετά ξέρω μια υπογραφή, την έβαλα. Είναι σαν αυτό που βλέπουμε στα cookies, που βλέπουμε στα site, έτσι, που τώρα πού να μην τα διαβάζει, πάντα εκεί πέρα να φύγει. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, δεν τον ξέρω τον Μεσχέ, να πω την αλήθεια. Δεν έχω εικόνα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, είναι μία από τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω Sky θα την έχετε δει. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Υπουργός ο οποίος ήταν στην ίδια θέση στο Υπουργείο Εργασίας και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχε παραδώσει ένα πολύ καλό έργο με 28% ανεργία. Είχε παραδώσει ο άνθρωπος. Οπότε επιστρέφει για να βοηθήσει την κατάσταση. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Παναγιώτης Μηταράκης, γνωστός και ως Νότης Μηταράκης. Αυτός, Βασίλη, που λες, έχει καταδικαστεί για εργασιακά ζητήματα στην επιχείρησή του. Δηλαδή, και είναι υπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, είχε το Βασίλη, δεν τον ασφάλιζε, ξέρω εγώ, κοινωνικά. Ωραία. Και υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, δεν το λέω από το μυαλό μου. Και ο συγκεκριμένος μπαίνει σε αυτό το Υπουργείο, ρε φίλε. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας, έτσι. Γιατρός ο Βασίλης Κικίλιας, για όσους μπερδευτήκατε. Έτσι. Δεν είναι μόνο πασιτμπολίτης ο Βασίλης Κικίλιας, παλιός, που ήταν δεξιόχειρας και σούτερ με τα αριστερό επίδυδες. Έτσι. Και το career high του είναι 7 πόντι. Καλός αμυντικός όμως.
είναι, επειδή είναι και γιατρός, υπουργός υγείας. Αντί του φοβερού και τρομερού Παύλου Πολάκη. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης κλασική φάτσα δεξιού, δηλαδή γυαλάκι, καράφλα και όλα αυτά. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Αυτή νομίζω ανήκει στο κοινάλι, γιατί διάβαζα πριν ότι διαγράφηκε. Δηλαδή, του παρακοινώθηκε ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού με Δημοκρατία. Διαγράφηκε από το κοινάλι. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Λευτέρης Αυγεννάκης. Είναι ένα άτομο το οποίο μας ενδιαφέρει αρκετά, όπως καταλαβαίνετε. Με καταγωγή από την Κρήτη. Λένε κάποιοι ότι έχει και πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια Μαρινάκη. Εντάξει, από την Κρήτη είναι ο άνθρωπος, από την Κρήτη και ο Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι λένε επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ της αρμοδιότητάς του, ρε παιδί μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτόν θα έχουμε να κάνουμε στα δικά μας τα θέματα του αθλητισμού. Είναι πάρα πολλά, δεν είναι τα θέματα. 100%. 100%. Όχι εμείς, Βασίλη, δεν τον κράζουμε. Εμείς τον κράζουμε. Ναι. Εμείς απλά θα μεταφέρουμε το κλίμα. Λοιπόν, Υπουργείο Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρας, Υπουργείο Εξωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας εκ των δημοσκόπων που έχουμε δει κατά καιρούς σε κανάλια τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι είχε και ρόλο συμβούλου του Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, γνωστός και ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, έτσι. Κλασικά εδώ, Β' Θεσσαλονίκη, Ζαγκλιβέρη, πολύ ωραίο μέρος, ιδηλιακό. Πρέπει να είναι η 508η θητεία του. Γενικά στη Β' Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία, έχει συγκεκριμένα άτομα που βγαίνουν κάθε όποτε γίνονται εκλογές. Δύσκολα αλλάζουν εκεί πέρα τα πράγματα. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εσωτερικών, να το πω. Όχι, μάλλον. Κυριάκος Πιερακάκης, απόφυτος MIT, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επειδή δεν υπάρχει οικογενειοκρατία σε αυτή τη χώρα, Κώστας Αχιλέα Καραμανλής, έτσι, να πάρει κάτι και καραμανλική να με φωνάζουν, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης. Ένας κακεντρεχής έλεγε πριν, ας πούμε, ότι τουλάχιστον ξέρει από τσεκούρι, έλεγε. Μπορεί να χρειαστεί στο τομέα του. Υπουργείο Τουρισμού, Χάρης το Χάρης. Εδώ έχω μια πολύ μεγάλη ένσταση. Τώρα, μιλάμε για έναν τύπο, ο οποίος, ρε παιδιά, είναι πολύ τέτοιο, ρε παιδί. Πώς να το πω. Νερόβραστος. Παλιά ήταν, νομίζω, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κάτι τέτοια. Ωραία. Στο Υπουργείο Τουρισμού, παραδοσιακά, η χώρα βάζει μια ενδιαφέρουσα παρουσία. Παλιότερα είχαμε τον Όλο Κεφαλογιάννη, η οποία... Νομίζω ότι το ήθελε πάλι το Υπουργείο Τουρισμού και το αρνήθηκε ο Μητσοτάκης. Την ήθελε για κάτι άλλο και τελικά την έκοψε απ' όλα. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα είχαμε την Έλενα Κουντουρά. Να πάμε τώρα με χάρη Θεού. Δεν είναι τώρα αυτή η εικόνα για το τουρισμό της χώρας. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι υπουργοί που βγήκαν σήμερα το απόγευμα, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζω ότι αποτελείται από 51 άτομα, ευέλικτο σχήμα, όπως λένε όλοι κάθε φορά όταν βγαίνουν. Θα κάνουμε ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα, και κάθε φορά είναι 1000 άτομα, μαζί με τον Πρωθυπουργό. Να πω την αλήθεια, ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Εγώ πίστευα ότι θα έχουμε καμιά κακουριά σε όσα είδα μέχρι το μεσημέρι, με παράδοση, παραλαβή και αυτά, αλλά ήταν πολύ normal τα πράγματα. Έχει γίνει viral μια φωτογραφία την ώρα που. Είναι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, έχει δώσει τέλος πάντων τη χειραψία ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα και την ώρα που κατεβαίνει ο Τσίπρας για να πάει στο αυτοκίνητο, ο Μητσοτάκης από πάνω. Είναι πολύ. Η εικόνα είναι λίγο περίεργη. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώθηκε από χθες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στη νέα κυβέρνηση. Από αυτά που λένε, αν μπορούν να κάνουν κάποια, καλό θα είναι. Ξέρω εγώ τι να πω. Καλή υπομονή σε όλους εμάς. Ό,τι και να γίνεται, εμείς θα το υποστούμε. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Περίμενα ότι θα κερδίσει, οκ. Ήταν ξεκάθαρο. Αλλά τόσο μεγάλο ποσοστό δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ η κατάσταση από το 2015 και μετά. Πίστευα επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πιο χαμηλό ποσοστό. Πίστευα θα είναι πιο κάτω. Όπως επίσης δεν μου έκανε εντύπωση ότι η Χρυσή Αυγή έμεινε απ' έξω. Δηλαδή είχα πάρει ένα κλίμα τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι οριακά και όλα αυτά. Και επιτέλους είναι έξω από τη Βουλή. Αυτή η αηδία και δεν θα έχουμε να κάνουμε ξανά με αυτούς οι οποίοι
μισούν άλλους ανθρώπους χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Καλό αφανισμό να ευχηθούμε εκεί που θα είναι και να μην τους ξαναδούμε ποτέ. Υπάρχει βέβαια ένα ακροδεξιό καινούριο κόμμα που είναι η Ελληνική Λύση. Μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή. Αλλά δεν είναι τόσο. Η φαίνεται τουλάχιστον να μην είναι τόσο άκρα δεξιά όσο ήταν η Χρυσή Αυγή. Και υπάρχει και ο Γιάννης με έναν Ήβα Ρουφάκης. Είπαμε ότι μια τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να λείπει, να χαθεί από το προσκήνιο τόσο καιρό. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος, αφού τελείωσε από την πρώτη κυβέρνηση, έβγαλε δύο βιβλία. Έτσι. Κάθε τρεις και λίγο κάπου τον βλέπαμε να μιλάει. Είχε ηχογραφήσει όλα τα Eurogroup, μάλιστα. Από όλα όσα έχει γραφεί, έβγαλε και το βιβλίο, το Adults in the Room, το οποίο γίνεται και ταινία. Ελληνική, Κώστας Γαβράς, φίλε. Έτσι. Και επειδή προφανώς ο άνθρωπος έχει θέμα συγκεκριμένος, φαίνεται ότι το θέλει ρε παιδί μου να ασχολούνται μαζί του, ό,τι και να είναι. Γύρισε στις ευρωεκλογές, έφτασε πολύ κοντά στο να μπει στην Ευρωβουλή, το κατάφερε για κάποιες χιλιάδες ψήφους, αλλά στη Βουλή θα είναι κανονικά. Νομίζω βγάζει 9 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε λίγο, πριν το είχα εδώ μπροστά μου. Έλα, έλα λίγο, έλα. Πάμε λίγο, βρες το ρε φίλε, αφού πριν ήσουν κομπλέ. Έλα λίγο. Νομίζω 9 πρέπει να έχει. Ο Βαρουφάκης, ναι. 9 ο Βαρουφάκης, 10 η Ελληνική Λύση, 15 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 22 το Κίνημα Αλλαγής, 86 ο ΣΥΡΙΖΑ και 158 η Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε λίγο τι έγινε η Θεσσαλονίκη πριν πάμε στα δικά μας. Κάτσε λίγο να πάμε. Γιατί έχουμε και εδώ επιτυχίες μεγάλες είχαμε. Στη Θεσσαλονίκη. Όχι επικράτεια, ρε παιδιά, επικράτη ήμασταν πριν. Λοιπόν. Για να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ δεν θα έχουμε τους βουλευτές, θα πρέπει να βγούμε ξεχωριστά, ε. Θα πρέπει να έχει μόνο τα αποτελέσματα των κομμάτων. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία πήρε 35,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ 31,2. Το Κίνημα Αλλαγής 6,05. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που έχει και. Στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων είναι η δύναμή της 5,38, το ΚΚΕ 5,3 και η ΜΕΡΑ 25 4,75 στο πιστικό Θεσσαλονίκη. Αλλά ήθελα να δω λίγο βουλευτές που βγήκανε, τι έχουμε διάφορα καινούργια πρόσωπα που έρχονται και από εδώ. Δεν τα κατάφερε ο Κυρκίνη να είναι στη Βουλή για ελάχιστες ψήφους από τον Χάρη Καστανίδη. Κρίμα θα πω εγώ, είχε πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιλογή από το κοινάλ για Θεσσαλονίκη, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπήκαν άλλοι στη Βουλή και από ό,τι έβλεπα γενικότερα όσον αφορά τους γνωστούς, να το πω έτσι, τους celebrity που βγαίνουν κατά καιρούς και πάντα έχουν μια θέση στα ψηφοδέλτια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι αρκετοί από αυτούς έχουν μείνει στην απέξω. Νομίζω ότι βγήκε, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, η θρηλυκή Νόνη Δούνια. Βασίλη Καβαδία, ακόμα υπάρχει το Μάξ στο εξώφυλλο. Νόνι, είσαι κανόνι Δούνια. Από τα κορυφαία εξώφυλλα, θα πω εγώ, της εκείνης καλής εποχής. Η οποία με ποιον κατέβαινε η Νόνι Δούνια άραγε. Νομίζω κατέβαινε με Νέα Δημοκρατία. Ναι, στην πρώτη Πειραιά, βέβαια. Στο τέλος, βέβαια, βγήκε. Αλλά τα κατάφερε. Επίσης, βγήκε πρώτο στο βόρειο τομέα της Αθήνας ο Κλέον Γρηγοριάδης, γνωστός ηθοποιός. Η Ραλία Χριστίδου επίσης εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κατάφερε σε ευρωεκλογές, αλλά βγήκε στις κανονικές εκλογές. Ο Γιώργος Χρανιώτης, γνωστός και ως Χρανιώλας από το Survivor που ήταν με το ΜΕΡΑ25, δεν τα κατάφερε. Τάκης Φίσας επίσης δεν τα κατάφερε. Δημήτρης Παπα-Νικολάου επίσης δεν τα κατάφερε με Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτοί και οι δύο, γνωστός πασχημπολίστας. Η Βάνα Μπάρμπα δεν μπήκε, ρε φίλε. Δεν έγιναν πράγματα. Δυστυχώς. Ούτε η Σοφία Μουτίδου μπήκε. Επίσης ηθοποιός. Ούτε ο Στάθης Δρογός που ήταν με τον Κουκουέ τραγουδιστής. Ούτε επίσης ο Παύλος Αρκόπουλος, Νικολέτα Βλαβιανού που ήταν με το ΚΚΕ, ούτε ο Γιώργος Πετρόκλος που ήταν με Χρυσή Αυγή, ούτε φυσικά ο Στίβια Τζόγλου. Πραγματικά πολύ μεγάλο κρίμα για τον Στίβια Τζόγλου, τον Ελληνοαμερικάνο ο οποίος κατέβαινε με ναζιστικό κόμμα. Δηλαδή τι να πω, ούτε και αυτοί κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Λοιπόν, το θερμόμετρο φίλε του κινητού, αλλά με ώρα 7 και 13, κάτσε να βάλουμε τώρα, έτσι από περιέργεια, με ώρα 7 και 13 μου γράφει 36. Λοιπόν, κάτσε να βάλει τώρα. Άντε καλό μου. Με ώρα 22 και 31 μου γράφει 32. Τέλεια. Ωραίο βραδάκι. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Η Στοίχημαν υπήρχε επιλογές και για τις εκλογές, να ξέρετε, για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι τις προηγούμενες ημέρες. Και πολύ καλές αποδόσεις. Σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, αθλητικά και μη, η Στοίχημαν είναι εκεί. Κατεβάζετε εφαρμογή για το κινητό σας ή το τάμπλετ σας.
Να την έχετε παντού μαζί σας. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών καθημερινά. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά είναι από τη Στοίχημαν. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, αφού κάναμε την αναφορά μας σε εκλογές. Επιστρέφοντας, θα πάμε Ολλανδία για τα του ΠΑΟΚ και γενικότερα στην πορεία θα συνεχίσουμε με τα δικά μας τα αθλητικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ σήμερα και για τις επόμενες τρεις ημέρες. Ένας μπαλαντέρ εδώ και όχι δύο, ο συνήθως, γιατί είπαμε ο έτερος ή μάλλον ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής έχει άδεια αυτές τις ημέρες, παρότι δεν έχει πάει κάπου αυτό το σκάνδαλο. Λοιπόν, διάβαζα κάτι ωραία για τον νέο υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Ευγενάκη, που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Εγώ θα πω να περιμένουμε να τον δούμε γι' αυτόν, έτσι κι αλλιώς. Η κατάσταση, τα συμφέροντα που παίζονται είναι τέτοια που δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει κάποιος που είναι τέλειος. Απλά όταν ανήκει στο περιβάλλον, τέλος πάντων, από κάποια από τα συμφέροντα, αμέσως ξεκινάει με ένα μείον, με μια καχυποψία από τους άλλους. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, οπότε θα περιμένουμε να τον δούμε και τον συγκεκριμένο τι θα κάνει και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Έχουμε τη συνάδελφο. Γεια σου, Ελένη Μπούντου, από την καυτή Θεσσαλονίκη. Από την καυτή Θεσσαλονίκη, Ναι, μιλάμε για δράμα. Λίγο, πολύ λίγο, έτσι, μια θερμοκρασία τη ζηλεύω. Ναι, καλά. Νομίζω, Όχι, δεν το νομίζεις. Αλήθεια, έχει τόση ζέστη όσο μου μεταφέρουν. Εσύ τώρα, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, εμένα το θερμόμετρό μου γράφει 32 και είναι 10.30 το βράδυ. Μιλάμε δηλαδή, για καμίνι τώρα, έτσι. Εντάξει, είναι 10.30 το βράδυ, έλεος. Τι 32. Εμένα το θερμόμετρό μου το 10. Πρωί έγραφε 14 βαθμούς και δεν ήταν μόνο το κρύο. Έρχεσαι και μια βροχή πριν τι ωραία, την προπόνηση. Τι ωραία, τι τέλεια. Από αυτήν που πέφτει και τη γίνεσαι μουσκεμα. Τέλεια, δηλαδή, τέλεια, υπέροχο υπάρχει, ακούγεται. Δεν υπάρχει εκατοστό του δέρματος το οποίο δεν απορροφά τη βροχή. Υπέροχο. Έτσι, ένα δεκάλεπτο, αλλά ένα δεκάλεπτο που ό,τι υπόστεγο υπήρχε προσπαθούσαμε να το βρούμε για να είμαστε από κάτω. Σε σημείο που έχουμε μπει σχεδόν μέσα στο αποδυτήριο που λέει ο λόγος πάντα για να προστατευτούμε, αλλά και πάλι η βροχή ήταν με τέτοια ένταση που έμπαιναν και έβγαιναν και όλα οι παίκτες για να ετοιμαστούν για την προπόνηση, που νομίζω ότι αυτό το δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση μετά και να είμαστε έτσι όπως πρέπει, ωραιότατοι, με το κρύο μέσα μας. Μάλιστα. Και φυσικά το σκηνικό ζηλεύουμε του καιρού. Κοίταξε, είναι λίγο περίεργος εδώ ο καιρός. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ βροχή και σε μία ώρα να βγει ο ήλιος, όχι σε φάση Θεσσαλονίκης, έτσι, Ελλάδας, καμίνι, αλλά αυτό το φούτερ που φοράς από πάνω να θες να το βγάλεις, να είσαι με το κοντομάνικο. Σε μισή ώρα, βέβαια, πάλι φούτερ, με κρυώνει. Τι είναι το φούτερ? Έχουμε το δούμε το φούτερ από τα Χριστούγεννα. Ναι, είμαστε με φούτερ, είναι αυστηρά φούτερ. Κάποιοι έτσι πιο έμπειροι, πιο μεγάλες ηλικίες, να το θέσω καλύτερα, ναι. Φοράνε μπουφάν, αντιανεμικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Εμείς είναι ολέα, Νίκο Μοσχομίδη. Ναι, που βράζει το αίμα. Που βράζει το αίμα, φοράμε φούτερ. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι ο καιρός φθινοπορεινός προς χειμερινός, θα λέγαμε. Μάλιστα. Και εννοείται ότι όσο βραδιάζει τώρα, γιατί ακόμη είμαστε μέρα, έχουμε και από αυτά τα παράδοξα τώρα, ότι η θερμοκρασία όλο ένα και κατεβαίνει και το κρύο το νιώθεις για τα καλά. Δηλαδή δεν κάθεσαι άνετα έξω, εννοείται ότι όλοι είναι μέσα σε παγάδι, καμπυραρίες κτλ. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες από την πρωινή προπόνηση, από την απογευματινή δεν έχω δει. Δηλαδή νομίζω ότι ο Πέλκας εμφανίστηκε με κουκούλα, αλλά θα μου πεις έβρεχε κιόλας. Okay, δεν έχει να κάνει με το κρύο μόνο. Έχω δει και παίκτες που έχουν βγει με το κοντομάνικο και το σορτσάκι για προπόνηση και ζητούσαν από τους φροντιστές το ζακετάκι μου μέσα, το αντιανεμικό μου μέσα, αν μπορεί κάποιος να μου το φέρει. Ναι. Που σκέψω ότι τώρα τρέχουν, έτσι. Δηλαδή υδρώνουν, βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά και πάλι κυμπάει αρκετά το κρύο. Μάλιστα. Ωραία. Θα σε ξεκινήσω από τα τελευταία που έχουν να κάνουν με τις αφίξεις που έχετε εκεί. Δεν είναι άφιξη παίχτη, μην μπερδευτεί κανένας, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια ενδιαφέρουσα άποψη. Άφιξη, μάλλον, συγγνώμη. Γιατί το μόνο που ακούς είναι χαφ. Ναι. Όχι ένα θέλει ο ένας, όχι δύο θέλει ο άλλος, όχι. Ναι, οκ.
Ναι, είναι η πιο ξακουστή λέξη εδώ στην Ολλανδία, αυτή του χαφ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά όχι, δεν έχουμε άφηξη χαφ στην παρούσα φάση. Είναι εδώ αφήξη το απόγευμα ο Γιώργος Σαββίδης μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης. Βάσει της ενημέρωσης των πληροφοριών που έχουμε, βρίσκεται στο ξενοδοχείο της ομάδας. Από χθες ήταν γνωστό ότι θα βρίσκεται στην Ολλανδία και κοντά στην ομάδα από τις πρώτες μέρες του πρώτου σταδίου προετοιμασίας. Θέλει και ο ίδιος να δει την ομάδα και το βασικότερο βεβαίως είναι να γνωρίσει από κοντά, να έχει μια πρώτη γνωριμία με τον Άμπελ Φερέιρα. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω πολύ κομβικό, γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι το όποιο deal, έτσι, η πρόσληψη του Φερέιρα έγινε τηλεφωνικά και με ανταλλαγή εγγράφων, ο ένας στην Πορτογαλία και άλλοι στην Ελλάδα. Οπότε δεν υπάρχει γνωριμία διαζώσης του Γιώργου, της οικογένειας Σαββίδη, για να το θέσω καλύτερα, με τον Άμπελ Φερέιρα. Εδώ θα γίνει επί Ολλανδικού εδάφους. Ούτως ή άλλως ο Πορτογάλος είχε ταξιδέψει απευθείας από την Πορτογαλία, δεν είχε καν βρεθεί στην Θεσσαλονίκη. Είχε ταξιδέψει από την Πορτογαλία για το Άμστερνταμ, είχε φτάσει 3 ξημερώματα το πρωί της Τρίτης και βεβαίως από τη δεύτερη μέρα προετοιμασίας ανέλαβε και επίσημα το τιμόνι της ομάδας. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, μετά από μία εβδομάδα προπονήσεων, 2 φιλικών παιχνιδιών και γενικότερα έτσι χρόνο συμμετοχής που έχει δώσει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, έχει κάποια πρώτα συμπεράσματα ο Πορτογάλος, έχει διαμορφώσει μία εικόνα. Ναι, είναι πολύ νωρίς, ναι, σαφώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για μία εικόνα μιας ομάδας που είναι έτοιμη για τα προκριματικά του Champions League, αλλά ωστόσο υπάρχουν συμπεράσματα για παίκτες, για ρόλους, για τις ιδέες του Άμπελ Φερέιρα και όλα αυτά βεβαίως θα συζητηθούν με τον Γιώργο Σαββίδη και σίγουρα στο τραπέζι θα πέσει και το θέμα των μεταγραφών. Είναι το θέμα το οποίο καίει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και γενικότερα τον ΠΑΟΚ και αυτά θα συζητηθούν βάσει τον θέλω του Φερέιρα. Εντάξει, υπάρχει μια απόσταση από ανθρώπους ανάμεσα στον προπονητή και την ιδιοκτησία. Δηλαδή υπάρχει ο Μάριο Μπράγκο, υπάρχουν άλλοι συνεργάτες τέλος πάντων του Γιώργου και του Ιβάν Σαββίδη που έχουν αυτές τις αρμοδιότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που δεν είχαν γνωριστεί κιόλας, πέρα από το κομμάτι της γνωριμίας, εννοείται ότι αυτές τις ημέρες. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσες ημέρες θα είναι εκεί ο Γιώργος Σαββίδης. Φαντάζομαι ότι σίγουρα θα παρακολουθήσει το κομμάτι της Βόλε. Ναι, το κομμάτι των μεταγραφικών νομίζω ότι θα παρουσιάσει εξέλιξη, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Από τη στιγμή που και ο Άμπελ Φερέιρα μετά το τέλος του φιλικού με την Νόρτζελαντ είπε δημοσίως ότι όλοι ξέρετε ότι ψάχνουμε χαφ και ότι τα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε σε αυτόν τον παίκτη είναι να δώσει ηρεμία στη μεσαία γραμμή, άρα και ο ίδιος έχει ενημερωθεί και ο ίδιος έχει δει και ο ίδιος έχει αποφανθεί ότι υπάρχει ένα κενό και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν οι όποιες κινήσεις, οι όποιες αποφάσεις και όποιες κινήσεις γίνουν το επόμενο διάστημα, έτσι, για την απόκτηση χαφ. Και αυτό σίγουρα θα συζητηθεί και σήμερα και τις επόμενες μέρες με τον Γιώργο Σαββίδη. Εντάξει, ο οποίος το συνηθίζει, έτσι. Νομίζω και πέρσι ήταν στην Ολλανδία. Γενικώς φροντίζει πέρα από τα ανοιχτά μεταγραφικά ζητήματα που υπάρχουν να δίνει το παρόν, να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα και νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη φέτος λόγω της μετάβασης στον Άμπελ Φερέιρα σε ένα νέο πρόσωπο. Έτσι. Και γι' αυτό βρίσκονται και οι άνθρωποι εδώ πέρα. Βρίσκεται ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος είχε έρθει τις πρώτες μέρες για να βοηθήσει με την παρουσία του το group και γενικότερα τον Άμπελ Φερέιρα, κατέβηκε στην Ελλάδα και ξανά ανέβηκε. Από σήμερα είναι και πάλι κοντά μας, τον είδαμε και το πρωί, τον είδαμε και το απόγευμα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον group, γνωρίζει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και σίγουρα οι γνώσεις του και η εμπειρία του και η παρουσία του γενικότερα θα βοηθήσουν και τον Άμπελ Φερέιρα, γιατί όπως είπες και εσύ, χρειάζεται στην παρούσα φάση και ανθρώπους που να γνωρίζουν καλά το κλαμπ, αλλά και ανθρώπους που να γνωρίζουν καλά την ομάδα, το ρόστερ, το δυναμικό, τις δυνατότητες, να ρωτήσουν μια δεύτερη άποψη. Και αυτός είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης, αυτός είναι σίγουρα και ο Μάριο Μπράγκο, ο οποίος είναι δίπλα στον προπονητή από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα και φαντάζομαι θα είναι κοντά μας όλο το διάστημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Είναι διαρκώς στις προπονήσεις, έχει και αυτός έτσι πολλά τετατέτ και με τον Μάτος τον έχουμε δει να συζητάει πολύ και πριν από το παιχνίδι και μετά. Και γενικότερα πράγματα τα οποία πιάνουν το μάτι του κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Φροντίζει να τα συζητά με τον Άμπελ Φερέιρα, έτσι έχουμε διάφορα ολιγόλεπτα τέτα-τέτ μέσα στο γήπεδο, αλλά και με διάφορους παίκτες. Είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να βοηθήσουν έτσι για να γίνει ομαλά η μετάβαση
στη νέα εποχή Φερέιρα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Φυσικά, κοίταξε, είναι όπως και να το κάνουμε, μπορεί να, είναι, να έχουμε μπροστά μας όλοι σε ένα μήνα από σήμερα τα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League. Αλλά η κατάσταση είναι μεταβατική για την ομάδα και θέλει χρόνο. Πρωτόγνωρη. Δηλαδή είναι περίεργη φάση και για το Φερέιρα, έτσι, και για τους παίκτες που βιώνουν κάτι καινούριο. Ναι, μεν όλοι στο μυαλό μας έχουμε ότι υπάρχει το παιχνίδι, τα παιχνίδια του Champions League και είναι πολύ σημαντικός στόχος. Και νομίζω το είπε και ο Πέλκας σήμερα ότι ίσως τα πρώτα, παιχνίδια. Όχι, ότι τα πρώτα παιχνίδια μπορεί να είναι για τα πιο σημαντικά τη σεζόν. Όντως μπορεί να είναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και είναι ένα κομμάτι της μετάβασης που είναι η ομάδα τώρα. Και νομίζω, Νίκο, ότι γίνονται πιο σημαντικά όταν έχεις ένα νέο πρόσωπο και όλοι περιμένουν άμεσα αποτελέσματα, περιμένουν άμεσα ένα θετικό δείγμα της δουλειάς του. Υπάρχει αυτή η καχυποψία, αν θέλεις, γιατί η εποχή Λουτσέσκου ήταν επιτυχημένη εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Οπότε έχει ανέβει ο πύχης, έχουν ανέβει οι απαιτήσεις. Άρα με το νέο πρόσωπο είναι λογικό να μην υπάρχει η αναμενόμενη διάθεση για πίστοση χρόνου και να περιμένεις από τα πρώτα παιχνίδια ένα θετικό δείγμα δουλειάς. Mm-hmm. Έτσι, οπότε είναι λογικό να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και γι' αυτό κιόλας καταλαβαίνω το πώς υπόθηκε από τον Δημήτρη Πέλκο ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά βάσει της εξέλιξης, με φόντο μάλλον την εξέλιξη της υπόλοιπης σεζόν. Αλλά εγώ κρατάω αυτό που είπε και ο Μάτος, ότι πέρα από τους ανθρώπους που αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν τον Άμπελ Φερέιρα, σίγουρα και οι ποδοσφαιριστές καλούνται να βοηθήσουν τον νέο τεχνικό. Και είπε ο Μάτος ότι και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να τον βοηθήσουμε, θα πρέπει έτσι σιγά σιγά να τον βάλουμε στο κλίμα και να καταλάβει κάποια πράγματα. Είμαστε σε μια διαδικασία που μας δείχνει τις ιδέες του, μας παρουσιάζει τις ιδέες του και σιγά σιγά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τα θέλω του. Και νομίζω ότι αυτή είναι η γενικότερη η φιλοσοφία μέσα στο group, μέσα στο σύνολο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Φερέιρα, ο οποίος ναι, κατανοεί ότι είναι ιδέες αρκετά έτσι, όχι πρωτόγνωρες, είναι ξένες. Είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από αυτό που δουλεύω. Είναι κάτι καινούριο, αλλά δεν παραλείπει να τους επαινεί, να τους, στις ομιλίες έτσι που έχει και στο ξενοδοχείο, να τους ντοπάρει ψυχολογικά, λέγοντας ότι μέρα με τη μέρα τον καταλαβαίνουν καλύτερα, αποδίδουν καλύτερα αυτά τα οποία ζητάει ο ίδιος. Γενικά είναι μια σχέση που, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, κουμπώνει, αρχίζει και σιγά σιγά κουμπώνει. Θέλει το χρόνο της όπως όλες τις σχέσεις. Ναι, όπως κάθε νέο πρόσωπο που προστίθεται και ηγείται. Που καταλαβαίνω για το Φερέιρα, από αυτά που μεταφέρεται, με έψιλον το μεταφέρεται, είναι ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας τύπος απόμακρος που, ξέρεις, κάνει την προπόνησή του, δίνει 5 οδηγίες εκεί και τέλος. Δηλαδή μου κάνει για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ επικοινωνιακός και γενικά άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να περάσει τις ιδέες του πρώτα μιλώντας και μετά κάνοντας. Δηλαδή υπάρχουν προπονητές οι οποίοι, ξέρεις, ότι λένε ένα πράγμα, αυτό είναι, κάντε το. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι έχει μια άλλη λογική η οποία είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση, γιατί όπως λέγαμε και πριν, προσπαθεί να περάσει κάτι καινούριο, τη δική του τέλος πάντων φιλοσοφία, σε μια πετυχημένη ομάδα που έχει και παιχνίδι και που έχει παιχνίδια σημαντικά στα κοντά. Οπότε αυτός ο τρόπος τέλος πάντων της λειτουργίας του νομίζω ότι είναι και ο πιο φυσιολογικός για το διάστημα που είμαστε τώρα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και η προετοιμασία, μην ξεχνάμε ότι γίνεται με βάση αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Άρα αυτό που είπε ο Πέλκας, αυτό υπάρχει και στο μυαλό του προπονητή. Ότι αυτή η προετοιμασία γίνεται με βάση να βγει, να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος της σεζόν, που είναι η όμιλη του Champions League. Mm-hmm. Και αυτό ακούσε και πολλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία θέλει να διατηρήσει το μέταλλο του νικητή, την οτροπία του νικητή που έχει χτίσει από πέρσι και μπορεί να κακοφαίνεται ακόμη και είτε στα φιλικά παιχνίδια. Αλλά όλο το πράγμα σοβαρεύει όταν μιλάμε για ομίλους του Champions League. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν πολύ και σε ένα σενάριο του δυσάρεστο που δεν θα το μελετήσουμε τώρα, θα τους κοστίσει, όπως και να το κάνουμε και σε παίκτες και σε τεχνικό επιτελείο, ενώ θα τους κοστίσει όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, έτσι, mm-hmm. και βάσει της δουλειάς που ρίχνουμε καθημερινά. Mm-hmm. Αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι είμαι σε μια φάση που σιγά σιγά αντιλαμβάνεται πλήρως το ρόστερ και τις δυνατότητες του ρόστερ και αρχίζει σταδιακά να κουμπώνει τα κομμάτια του. Έχει αντιληφθεί ότι αυτός ο χαφ, αυτή η λέξη που ακούμε συνέχεια εδώ, είναι ένα απαραίτητο συστατικό για να κουμπώσει, για να δέσει πολύ καλά η ομάδα του, και σίγουρα όλο γίνεται πιο δύσκολο όταν λείπει ο Ελκαντουρί, ο οποίος mm-hmm.
Έλειψε χθες από την προπόνηση, έλειψε και σήμερα το πρωί. Το απόγευμα τον είδαμε κανονικά στο γήπεδο, ακολούθησε όμως ατομικό πρόγραμμα και βάσει των όσων μας είπε ο ίδιος μετά το τέλος του ατομικού του προγράμματος, δεν θα τον δούμε αύριο στο φιλικό με την Τσβόλε. Α, μάλιστα. Ωραία. Λίγο ναι. Πέρασε. Τώρα το αυριανό φιλικό, αύριο στις 8, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 8. 8 είναι... Ελλάδος, 7 Ολλανδία. Έχουμε εικόνα, Ελένη, για το αν θα έχουμε πάλι δύο ενδεκάδες ή από αύριο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πιο πολύ τους βασικούς, κάποια 60 λεπτά ίσως σε κάποιους παίκτες, όπως γίνεται συνήθως στα φιλικά από ένα σημείο και μετά, ξέρουμε, έχουμε εικόνα. Αυτό το οποίο βλέπουμε στις προπονήσεις είναι να ανακατεύει διαρκώς την ομάδα, να ανακατεύει διαρκώς το γκρουπ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δοκιμάζει διαρκώς πρόσωπα. Δεν είναι ότι έχουμε δει μία σταθερά, έναν κορμό να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, οπότε ενδεχομένως να μας δείχνει κάτι με φόντο το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω ότι και το αυριανό παιχνίδι, τουλάχιστον έτσι για να κλείσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, θα αναλωθεί περισσότερο σε δοκιμές προσώπων, δοκιμές διδύμων. Ας πούμε, εκείνο το οποίο έχουμε καταλάβει είναι ότι ο Ροντρίγκο Σοάρες, που αποκτήθηκε ως, τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε, έτσι, ως δεξιός μπακ για να βάλει πλάτη εντός εισαγωγικών στον Μάτος, έχει παγιωθεί στο μυαλό του προπονητή στα αριστερά. Αποτελεί μαζί με τον Γιαννούλη ένα δίδυμο στα αριστερά και είναι οι δύο που παίρνουν χρόνο συμμετοχής έτσι στις διάφορες ασκήσεις, στα παιχνίδια τακτικής που γίνονται. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο είδαμε χθες και βλέπαμε και σήμερα ήταν τον Μιχάλη στο δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το κρατήσει αυτό. Αυτό, Ελένη, είναι πάλι ρωτάω με βάση αυτό που μας έχετε μεταφέρει αυτές τις ημέρες. Είναι σε λογική οι τρεις που είναι πίσω όταν επιτίθεται το αριστερό μπακ, κάπως έτσι. Αυτό αφορά περισσότερο το αριστερό μπακ. Ακριβώς όταν επιτίθεται και ανεβαίνει ο αριστερός μπακ στα χαφ, να συγκλίνει ο στόχο με τον πίσες, βρε, για ένα λόγος ποιοι είναι οι μεσοεπιθετικοί, να ανεβαίνει το αριστερό μπακ, να συγκλίνουν στο φορ. Ναι, ναι. Ο Μιχάλη λοιπόν στις τελευταίες προπονήσεις εκεί, στα δεξιά δηλαδή το βλέπουμε, σε τετράδα άμυνας. Ακριβώς, αφορά κυρίως το αριστερό μπακ. Δηλαδή το έχουμε δει σε ασκήσεις με το αριστερό κυρίως μπακ και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό και θα το δούμε στην πράξη και με το δεξί μπακ. Έτσι. Βέβαια όταν μιλάμε για τον Μάτος που αρέσκεται στο να ανεβαίνει και να ξεχνιέται εντός εισαγωγικών πάνω, ίσως το δούμε και με τα δύο μπακ. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί στα φιλικά. Έλεγα λοιπόν για τον Μιχάη, ναι, χθες και σήμερα τον είδαμε, μας έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει στο συγκεκριμένη θέση ή απλά τον δοκιμάζει ή απλά λόγω της πληθώρας επιλογών που υπάρχουν στο στόπερ αποφάσισε να μετατοπίσει τον Μιχάη. Αλλά είναι κάτι το οποίο είδαμε, παρατηρήσαμε και το σημειώνουμε, το κρατάμε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ο Μιχάη ο οποίος άρεσε πάρα πολύ στο φιλικό με την Νόρτζελαντ, έτσι στο πλευρό του Κρέσπο. Πολύ καλά στοιχεία, πολύ συγκροτημένος, πολύ σοβαρός, νεαρός αμυντικός, πολύ δουλεμένο κορμί. Έχει και αυτός έτσι έναν ωραίο τσαμπουκά, ένα ωραίο ποδοσφαιρικό θράσος. Και διεκδικεί με αξιώσεις έτσι μία θέση, μία ευκαιρία, κοιτώντας έτσι τον προπονητή του. Βέβαια, στα στόπερ αυτό που λέγαμε πριν για τις δοκιμές, για τις επιλογές προσώπων, σκέψω ότι μετά από μία εβδομάδα είδαμε για πρώτη φορά σε παιχνίδι, έτσι σε μία άσκηση, δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα, ναι, που ήταν η σταθερά της περσινής σεζόν. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει ανακατέψει την τράπουλα, πόσο πολύ θέλει να δοκιμάσει πρόσωπα. Έχουμε δει Κρέσπο Μιχάη, έχουμε δει Βαρέλα Ίγκανσον, έχουμε δει τον Χατζησαΐα και σήμερα για πρώτη φορά είδαμε Κρέσπο Βαρέλα μετά από μία εβδομάδα προπονήσεων, το σταθερό δίδυμο, αυτή η σταθερά στα στόπερ, να δοκιμάζεται μαζί. Ναι. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Το δείχνει ότι γενικώς προσθέτει, αφαιρεί πρόσωπα, μετατοπίζει πρόσωπα. Ναι, αυτό που λες δείχνει αυτό το οποίο αναφέραμε πριν, ότι όπως και να το κάνουμε, είναι μια μεταβατική κατάσταση για την ομάδα και ο νέος προπονητής σε αυτό το πρώτο διάστημα τουλάχιστον το είπε και όλος ο άνθρωπος. Το μάτς με την Νόρτζελαντ, ότι θα δοκιμάσουμε πρώτα ό,τι είναι να δοκιμάσουμε από αυτούς που έχουμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακούω πολλούς να λένε. Και κάποιοι ενδεχομένως να είναι προκατηλημένοι απέναντι στο Φερέιρα και τι βλέπετε. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στον άλλον τι βλέπουμε ή τι εικόνα χτίζεται, δημιουργείται αυτή τη στιγμή, όταν ο άλλος έχει ένα ρόστερ, έχει ένα υλικό και προσπαθεί να δει πού μπορεί να αποδώσει ο καθένας από αυτούς που απαρτίζουν το υλικό του και το ρόστερ καλύτερα. Δηλαδή να πάρει το maximum από τον παίκτη του. Αν δεν ξέρει ότι ο Μοσχοβίτης αποδίδει ως ως στόπερ ή ως δεξί μπακ καλύτερα, δεν μπορεί να φτιάξει το πλάνο του, καταλαβαίνεις, θέλω να βάλει την κουλίτσα και το Μοσχοβίτη στα δεξιά ή στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή μέσα από τις
προπονήσεις είναι αυτό που δοκιμάζει. Ποιος παίκτης μπορεί να του δώσει το maximum σε ποια θέση. Και φυσικά ποια είναι τα δίδυμα που κουμπώνουν. Δηλαδή στα half έχει δοκιμάσει τα πάντα. Έχει δοκιμάσει Μίσιτς Κάτσε, έχει δοκιμάσει Κάτσε Αουγκούστο, έχει δοκιμάσει Κάτσε Αλικαντούρη που του βγήκε. Σου έχει ανακατέψει και τους τέσσερις. Τον Μπίσεσβαρ τον είδαμε αριστερά, μετά τον είδαμε περιφερειακό. Τον Στόχ τον είδαμε κορυφή, τον πήγε αριστερά γιατί αντιλήφθηκε ότι ο Στόχ διαρκώς πήγαινε στη φυσική του θέση. Άρα δεν του βγήκε. Τον πήγε ξανά εκεί. Mm-hmm. Τον βλέπει, του δοκιμάζει τα πόδια του. Του φωνάζει διαρκώς, αυτή είναι η δουλειά σου. Θέλω να βλέπεις αιστεία και να σουτάρεις. Βλέπει πράγματα τα οποία του αρέσουν και αναλόγως. Ή παρακινεί τους παίκτες του ή σταματάει την προπόνηση για να δώσει οδηγίες. Έχουμε δει τον Γιαννούλη να τον σταματάει για να του δώσει να καταλάβει ότι πρέπει να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση στις σέντρες του, στο πώς σηκώνει το κεφάλι του όταν παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Γενικώς αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ότι ο ΠΑΟΚ της νέας σεζόν χτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ή ο ΠΑΟΚ της νέας σεζόν θα παίζει έτσι. Μιλώντας με έναν ποδοσφαιριστή, έλεγε ότι στην παρούσα φάση το πλάνο είναι μόνο στο χαρτί. Αυτό το 4-4-2, το 4-3-2-1 είναι μόνο στο χαρτί. Στην παρούσα φάση πρέπει όλοι να δώσουμε το maximum των δυνατοτήτων μας, να δει και ο προπονητής ποιοι είμαστε, τι είμαστε, τι ποιότητα διαθέτει ο καθένας μας και αναλόγως να χτίσει το πλάνο του. Ναι. Και να πει ότι στην ομάδα, βάσει των δυνατοτήτων και βάσει των όσων μου έχουν δείξει οι παίκτες μου, ταιριάζει αυτό το πλάνο. Ναι. Αν καταλήξεις σε αυτό το περιβόητο 4-4-2, γιατί αυτές οι δοκιμές προσώπων που λέμε, οι νέοι ρόλοι, γίνονται με βάση το 4-4-2, εγώ να σου πω την αλήθεια, Λένη, από ό,τι έχω καταλάβει, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, το σύστημα δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο όσο η νοοτροπία της ομάδας που είναι μέσα. Δηλαδή, η νοοτροπία εννοώ η αγωνιστική συμπεριφορά της, το πώς επιτίθεται, το πού επιτίθεται, πόσο ψηλά παίζει και όλα αυτά. Αν αυτό το κάνει με 4-4-2, με 4-2-3-1, με 3-5-2 και όλα αυτά, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο γήπεδο. Ποιος χώρος θα πρέπει να καλύπτει σε φάση άμυνας και επίθεσης, τι βοήθειες θα πρέπει να δίνει στους συμπαίκτες του. Και νομίζω ότι το βασικότερο από όλες τις οδηγίες που έχει δώσει ο Φερέιρα έγκυται σε αυτό, ότι θέλω όταν κλείνετε τα μάτια σας, δηλαδή κινείστε στο γήπεδο και τα μάτια σας κλείνουν, να ξέρετε πού είναι ο συμπαίκτης σας. Πού βρίσκεται αυτό θέλει, ποιος. Αυτό δηλαδή, θέλει χρόνο. Okay. Δεν είναι κάτι που κινείται στην άλλη. Ναι, αυτό βεβαίως είναι το να καταλήξει έτσι ένας βασικός κορμός, να υπάρχει ένας βασικός κορμός σαφώς με τις απαραίτητες βοήθειες, να έχει δουλευτεί, να έχουν πολλές προπονήσεις μαζί, να αποκτήσει ομοιογένεια και συνοχή το σύνολο και να ξέρει ο καθένας με κλειστά μάτια. Αλλά είναι αυτό ενδεικτικό που λες πάνω σε αυτό που λες, ότι δεν έχει σημασία το σύστημα τόσο πολύ όταν ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει ο κάθε παίκτης και έχεις καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Ναι, έτσι όπως παίζει ο Φερέιρα, σίγουρα υπάρχει ένα κενό στα χαφ. Θέλεις ένα χαφ, δηλαδή και στο φιλικό με την Νόρτζελαντ και στην Αλκμαρ, εκεί που πνίγει και εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ ήταν στη μεσαία γραμμή. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ήρεμος, δεν ηρεμούσε το παιχνίδι του από τα χαφ του, εκεί χανόταν. Εκεί ο Μπίσεσβαρ μπορεί να κουβούσε δύο φορές την μπάλα, γιατί δεν έφτανε ποτέ η μπάλα στον Μπίσεσβαρ για να μπορεί να κάνει τις ενέργειές του, να βρει διαδρόμους και πάει λέγοντας. Εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε ένα θέμα. Ναι. Γιατί στα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα νομίζω ότι καλός ή κακός πάει καλά, δηλαδή δεξιά είναι ο Μάτος, είναι ο Δελγιανίδης, αριστερά είναι ο Ροντρίγκο, στα στόπερ το γκρουπ είναι πάρα πολύ καλά, στους θεματοφύλακες επίσης είναι ένα πολύ έτσι, ωραίο και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γκρουπ. Γενικά ρολάρει κάπως η κατάσταση, σίγουρα στα χάφη είναι το μεγάλο κενό. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, οπότε τώρα το αυριανό πρόγραμμα έχει προπόνηση για το πρωί ή προπόνηση έχει και... Έχει προπόνηση και το πρωί κανονικά στο γήπεδο. Δεν χαρίζεται ο Φερέιρα. Δεν τον παίρνει κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα τελείωσε η προπόνηση και ενώ τους έλεγε ότι τα πήγατε πάρα πολύ καλά και κάθε μέρα προσθέτουμε νέα στοιχεία στο παιχνίδι μας, ήταν πάρα πολύ σκεπτικός. Καθόταν, κοιτούσε, έγραφε, σημείωνε. Είναι λογικό. Είναι οι πρώτες μέρες και για εκείνον και φαντάζομαι ότι ο όγκος δουλειάς και μελέτης κυρίως είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος για εκείνον στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Αλλά κρατάμε από τον Φερέιρα ότι θέλει να δώσει χρόνο σε όλους. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Θα μου πείτε τι έγινε με Μελιόπουλο, γιατί δεν τον είδατε τον Μελιόπουλο και φαίνεται ότι δεν έδωσε ευκαιρία στον Μελιόπουλο. Εγώ κρατάω εκείνο που είπε ο Σταύρος και το αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο ότι πνευματικά αυτό το παιδί δεν ήταν έτοιμο ακόμη για να βρεθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Νομίζω ότι ναι, χρειάζεται να δοθεί σε κάποια ομάδα,
να πάρει παιχνίδια ως δανεικός, να οριμάσει πνευματικά και να επιστρέψει πιο έτοιμος στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν ήταν έτοιμος και νομίζω ότι το κατάλαβα από την αρχή. Ήταν κάτι έτσι εύκολο για εκείνους που ζουν την ομάδα καθημερινά, η συγκεκριμένη απόφαση, πιστεύω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει προσωπικά ο Φερέιρα με τον Μελιόπουλο, έτσι. Και να τον, πότε να προλάβει να τα αποκτήσει μέσα σε μια εβδομάδα ο άνθρωπος, δηλαδή. Γιατί διάβαζα πάρα πολλά σχόλια και τι έγινε και γιατί δεν εξηγείται με Μελιόπουλο. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι και θέμα συμπεριφοράς και νοοτροπίας και χαρακτήρα, τι σου δείχνει. Για παράδειγμα, στον Γαϊτανίδη αναφέρεται προσωπικά ο προπονητής. Άρα κάτι έχει αντιληφθεί από αυτό το παιδί, από αυτό που βγάζει, πέρα από το γήπεδο βεβαίως, που μας δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έτσι, αν και 19 ετών, νομίζω ότι δεν μασάει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ίσως είναι αυτή η πολύ μεγάλη δίψα, αυτό το κίνητρο που έχει για να παραμείνει στην ομάδα, για να αποδείξει στον νέο προπονητή ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ και σιγά σιγά να πάρει το χρόνο του. Αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικά παιδιά, έτσι, δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, δύο διαφορετικές προσωπικότητες, που για τον έναν ο Φερέιρα αντιλήφθηκε με το καλημέρα ότι δεν είναι για τον ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι καλό θα του κάνει, έτσι. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες καλό είναι να δοκιμάζεις και άλλες ομάδες, να δοκιμάζεις και αλλού τις δυνατότητές σου, να οριμάζεις και ποδοσφαιρικά και πνευματικά και να επιστρέφεις εκεί που ανήκεις όταν είσαι απόλυτα έτοιμος να διεκδικήσεις και να αρπάξεις την ευκαιρία σου. Και δεν χωράνε όλοι σε ένα ρόστερ κάθε φορά, τι να κάνουν. Κοίταξε, ούτως ή άλλως... Θα μειωθεί και άλλο το ρόστερ, δεν είναι. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ακριβώς. Θα πέσει ψαλίδι και το είπε και ο Φερέιρα, γιατί αρέσκεται στο να δουλεύει με ένα γκρουπ μικρότερο, με 24-25, τώρα είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν μπορεί να κόψει. Έτσι, αυτούς βρήκε, αυτούς θα δοκιμάσει, αυτούς θέλει να ξεσκαρτάρει σε πρώτη φάση και να δει ποιοι θα το κάνουν, με ποιους θέλει να δουλέψει σίγουρα σε περισσότερο θέματα τακτικής, ομοιογένειας, συνοχής, γενικότερα ομάδας και πλάνου στο δεύτερο στάδιο. Μάλιστα. Ελένη, τα είπες όλα, πιστεύω. Σε αφήνω να. Τα είπα όλα. Σε ξεκουραστείς. Όχι. Δεν είπα ότι σήμερα. Να συνεχίσεις λοιπόν. Δεν είπα ότι σήμερα πήγαμε ποδήλατο στην προπόνηση. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε ένα ρεκόρ από τον Φερέιρα. Κάτσε τώρα, γιατί απόσταση μιλάμε. Δηλαδή, πόση ώρα με το ποδήλατο. 3 χιλιόμετρα. Α, ήταν 3 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, την ίδια απόσταση την κάνει και άλλη. Αυτό είναι το θέμα, Νίκο. Γιατί εντάξει, εγώ έχω ποδήλατο. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν θα τους δω αύριο. Έχουμε πει να πάμε και αύριο με το ποδήλατο για να ξεπιαστούμε. Δηλαδή πόση ώρα πετάλει τα 3 χιλιόμετρα. Επειδή είναι ευθεία και καταλαβαίνεις εδώ υπάρχουν ποδήλατόδρομοι. Ναι. Σε ένα τεταρτάκι φτάσαμε. Εντάξει. Το 3 χιλιόμετρα μετρόμεξα, αλλά τώρα τα 15 λεπτά οκ. Okay. Okay, για έναν νορμάλ άνθρωπο. Τώρα για κανέναν που είναι λίγο πιο γεματούλη τέλος πάντων, οκ. Η αλήθεια είναι ότι ο Σταύρος το χάναμε αρκετά πίσω, αλλά τα βρήκε τα πατήματά του. Θέλω να σου πω ότι τη συγκεκριμένη πρόκληση μας την έδωσε ο Τσουμπάκπον, ο οποίος φυσικά όλη η ομάδα έρχεται στο προπονητικό κέντρο με τα ποδήλατα. Εμείς είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα με το αυτοκίνητο. Ναι. Οπότε μας έλεγε χθες ο Άκπον γιατί δεν έρχεται με το ποδήλατο και κάθε μέρα αν κάνετε 15 λεπτά ποδήλατο, έλεγε χαρακτηριστικά στον Σταύρο πως θα πέσει λίγο η κοιλιά. Είναι τόσο εύκολο. Okay. Τώρα σου δίνω ρεπορτάζ, ναι. Έτσι. Και ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όλους βεβαίως στο ποδήλατο. Και κάπως έτσι challenge accepted έτσι, από τον Άκπον. Σήμερα μας περίμενε το πρωί γιατί έβρεχε και δεν πήραμε τα ποδήλατα μας. Οπότε μας λέει πού είναι τα ποδήλατα. Υποσχεθήκα ότι θα έρθετε με τα ποδήλατα. Του λέμε το μεσημέρι, θα το κάνουμε σίγουρα και εμφανιστήκαμε με ποδήλατο. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Μακάρι να το κάνετε και αύριο το πρωί, λέω εγώ. Μακάρι. Ναι, αν βολέψει ο καιρός. Τα νοικιάσαμε για ένα 24ωρο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είδα του ξενοδοχείου. Ναι, αλλά βάζει τα ρήφα το ξενοδοχείο. Τι λες. Μπράβο. Βέβαια, δεν είναι. Έχει εδώ πόσα ποδήλατα και εμείς έτσι νομίζαμε. Χαρήκαμε στην αρχή. Αλλά τα ρήφα για το κάθε ποδήλατο και για 24 ώρες. Αν θες παραπάνω, πλήρωνε. Δεν βγαίνουμε, παιδιά, θα πάρουμε το αυτοκίνητο. Ωραία. Να είσαι καλά, Ελένη, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και από το Apeldoorn, στο οποίο είναι ο ΠΑΟΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Ας πούμε και για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Τσβόλε. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στο στοίχημαν.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή
είτε για Android συσκευές, είτε για, για iOS και να, το έχετε, και να την έχετε στοίχημαν παντού μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, τραβήξαμε λίγο παραπάνω και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κουτσουρεμένη δεύτερη ώρα, γιατί με την Ολλανδία λίγο τραβήξαμε παραπάνω. Εδώ συνεχίζουμε λοιπόν. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, μόνος του σήμερα και όλη την εβδομάδα. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, καθότι ο φίλος και συνάδελφος και κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής, έτσι εμείς βοηθοί είμαστε εδώ, αδιεύει. Λοιπόν, ακούσαμε την Ελένη, την Μπούντου, ό,τι τελευταίο υπήρχε από τον, από τον ΠΑΟΚ. Πιο σημαντικό ουσιαστικά όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών είναι η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη στην, στο Apeldoorn. Προφανώς και η παρουσία του εκεί αναμένεται να φέρει εξελίξεις στο κομμάτι το μεταγραφικό, γιατί έχει ανοιχτά με το ΠΑΟΚ. Έχει... Εγώ δεν νομίζω ότι έχει καθυστερήσει ακόμα, αλλά πρέπει να τελειώσει άμεσα. Και είναι κάτι που το λέμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ειδικά στο θέμα των παικτών στον, στον άξονα που υπάρχει κενό. Έχει ένα ακόμα φιλικό ο ΠΑΟΚ αύριο. Εγώ θα πω ότι στα δύο του πρώτα φιλικά εικόνα του ήταν καλή. Πάντα έχοντας ως βάση ότι έχει αλλάξει ένας προπονητής και προσπαθεί να περάσει κάτι άλλο, καινούριος. Το αυριανό φιλικό, από ό,τι μας είπε και η Ελένη, πάλι θα είναι στην ίδια λογική με τα προηγούμενα, δηλαδή με πολλές δοκιμές. Και από τα επόμενα πια σιγά σιγά ο Φερέιρα θα αρχίσει, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις επιλογές του για την ενδεκάδα. Φιλικό είχε σήμερα και ο Ολυμπιακός νωρίτερα με την Δυναμό Κιέβο. Ο Ολυμπιακός προφανώς και είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει δώσει νομίζω το φιλικό με την Δυναμό, το τέταρτο, το πέμπτο που έχει δώσει. Έχει μπροστά του Ολυμπιακός στα μάτς με την Βικτόρια Πλιζέν για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League τέλος του μήνα. Καλώς ήταν, επειδή είχα λίγο εικόνα, είναι η αλήθεια το απόγευμα, απέναντι με την Δυναμό Κιέβου που και δυνατή είναι και λόγω του δικού του πρωταθλήματος που ξεκινάει πιο νωρίς, είναι λίγο πιο μπροστά. Γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, από το κέντρο και μπροστά δυναμώνει αρκετά, και το θέμα του είναι το πώς θα είναι πίσω, αυτό που είχε πρόβλημα και πέρσι ουσιαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Το κέντρο της αμυνάς ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ο Σεμέδο που ήρθε μπορεί να το λύσει αυτό το ζήτημα. Αλλά γενικά σήμερα, επειδή είχα αρκετή εικόνα από τον Ολυμπιακό, είναι μεγάλη υπόθεση για τους Πειραιώτες ότι κράτησαν τον προπονητή και δεν πήγανε πάλι σε μια διαδικασία ότι δεν πήρα το πρωτάθλημα, οπότε αλλάζω τον προπονητή. Δηλαδή νέα αλλαγή φιλοσοφίας πάλι, νέος άνθρωπος να έρθει να βοηθήσει, τέλος πάντων να περάσει τα δικά του πράγματα και όλα αυτά. Και νομίζω ότι οι κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα έχουν ενδιαφέρον στη λογική του να είναι ένας πολύ δυνατός ανταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ του χρόνου για το πρωτάθλημα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει αρκετά σε σχέση με την περσινή ομάδα και παραμένει το ερωτηματικό του εκεί στο κέντρο της άμυνας. Δεν ξέρω αν εκεί θα δυναμώσει τόσο όσο να έχει την ίδια ποιότητα που, μπορεί να, που φαίνεται μάλλον να έχει από το κέντρο και μπροστά. Απλά το έχω πει αρκετές φορές, το λέγαμε και με τον Νίκο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, τότε που ήταν και τα φιλικά του Άρη και είχε τα θέματα του, ότι έτσι όπως έχει γίνει πλέον η διαδικασία των προκριματικών, που ξεκινάνε αρκετά νωρίς και είναι πάντα στόχοι τα προκριματικά για τις περισσότερες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα συμμετέχει, ο Άρης που θα συμμετέχει ξανά από φέτος, ουσιαστικά πλέον η προετοιμασία είναι περισσότερη προετοιμασία για αυτά τα παιχνίδια που έρχονται, τα προκριματικά, παρά για τη σεζόν. Το έχουμε δει και από τον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, ότι ουσιαστικά να γίνεται προετοιμασία για τα προκριματικά και εκεί στο πρώτο διάστημα της διακοπής, μετά στο πρώτο διάστημα μάλλον της σεζόν που παίζω δύο αγωνιστικές και μετά έχει εθνική ομάδα, εκεί να γίνεται πάλι μία μίνι προετοιμασία. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το σκηνικό και έτσι πορεύονται και ομάδες. Οπότε δεν μπορούμε να βγάζουμε και κάποια τρομερή εικόνα από τα φιλικά. Η δική μου άποψη είναι ότι τα φιλικά τις περισσότερες φορές είναι χαμένος χρόνος για όλους εμάς που μπορεί να τα παρακολουθούμε. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία για τους παίχτες να παίξουν. Θα μου πεις πλέον και στις προπονήσεις έχει αλλάξει εκεί το σκηνικό της προετοιμασίας. Δεν είναι όπως παλιά που άιντε τρέχα σε ένα βουνό και πάρε μια μπάλα μετά από 10 μέρες. Πλέον όλες τις προπονήσεις έχουν μπάλα και στην προετοιμασία. Αλλά
νομίζω ότι πέραν των προπονητών και των παικτών, για όλους εμάς τα φιλικά, είτε είναι πολύ καλές εμφανίσεις, είτε είναι άσχημες, είτε είναι μέτριες και όλα αυτά, δεν ξέρω αν μας βοηθάνε και πολύ να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε είναι τις περισσότερες φορές, ξέρεις, λίγο την ετοιμότητα κάποιων ποδοσφαιριστών λίγο παραπάνω. Ότι ας πούμε ο τάδε παίκτης είναι πιο έτοιμος. Ξέρω εγώ, το κορμί του είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιον άλλον. Αυτό. Και γι' αυτό τα προκριματικά είναι τόσο μεγάλο ερωτηματικό κάθε φορά. Καμία ομάδα δεν μπορεί Αύγουστο μήνα να είναι έτοιμη. Καμιά ομάδα δεν μπορεί Ιούλιο μήνα να είναι έτοιμη. Προσπαθούν οι ομάδες που είναι στα προκριματικά προσπαθούν να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους αντιπάλους που θα βγουν μπροστά τους. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο ΠΑΟΚ με τη λογική που λέγαμε πριν. Ότι έχει αλλάξει προπονητή, πάει να περάσει μια νέα φιλοσοφία και είναι γενικότερα μια κατάσταση μεταβατική. Παρότι υπάρχει μπροστά του παιχνίδι. Υπάρχουν μπροστά του πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αλλαγή φιλοσοφίας, έχει κάποια καινούργια πρόσωπα. Θεωρητικά στο δεύτερο προκριματικό μπορεί να έχει μια ομάδα όπως η Βικτόρια Πλιζέν. Δεν είναι φόβητρο ή δεν είναι τέλος πάντων άλλο επίπεδο για να πεις ότι πρέπει να κάνεις υπέρβαση για να την περάσεις. Είναι μια ομάδα που είναι στο Champions League τα τελευταία χρόνια, γενικότερα στην Ευρώπη, έχει καλό επίπεδο και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που λέμε για τα προκριματικά, που είναι περίεργη κατάσταση. Έχουμε ζήσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα με τις πρώτες ομάδες όταν έρχονται προκριματικά, ειδικά εκεί που είναι φαβοροί, που καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να φοβορεί σε προγραμματικά Champions League με οποιονδήποτε αντίπολο, θα πω εγώ. Εκτός και αν είναι καμιά ομάδα που προέρχεται, ξέρω εγώ, ήρθε από τον πρώτο προγραμματικό γύρο και είναι από την Λιθουανία, από την Εστονία, τίποτα τέτοιο. Τα προγραμματικά φέρνουν μια έξτρα πίεση στο ξεκίνημα τη σεζόν και έτσι όπως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, όπως υπήρχε πέρσι αυτή η ψύχωση για το πρωτάθλημα και τελικά ήρθε, έτσι φέτος. Υπάρχει μια ανάλογη ψύχωση για το Champions League. Είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος. Είναι φυσιολογικό. Όταν πετυχαίνεις ένα στόχο, μετά βάζεις τον επόμενο. Απλά έτσι όπως έγινε η κατάσταση με την αλλαγή προπονητή, για μένα δυσκολεύει και ο στόχος. Συν το ότι υπάρχουν και κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Γιατί είναι μεν ο ΠΑΟΚ, είναι καλά στην αμυνά του, είναι καλά από τη μέση και μπροστά, αλλά υπάρχει ένα ανάμεσα το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Μέχρι τώρα δεν έχουν καλυφθεί και υπάρχει μια. Έτσι μεγαλύτερη ανησυχία, να το πω έτσι, γιατί είναι αυτό που λέμε, είναι τα παιχνίδια που είναι μπροστά, είναι παιχνίδια σημαντικά, είναι συνήθως με αντιπάλους δυνατούς, με αντιπάλους που μπορεί να έχει καλύτερο επίπεδο από σένα, τουλάχιστον αθλητικά, δεν ξέρω αν θα είναι ποιοτικά, και είναι παιχνίδια τα οποία είναι τέλειο, λίγο αρχές Αυγούστου και όλα αυτά, οπότε δεν είσαι εσύ στην ετοιμότητά σου την καλή, δεν είσαι σε φόρμα τέλος πάντων. Και παίζει ένα μεγάλο στόχο. Αν πούμε ότι οι δύο ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός που μπαίνει πιο νωρίς, αν τις συγκρίνουμε, εγώ νομίζω ότι τώρα που μιλάμε, 8 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός μπαίνει λίγο πιο μπροστά. Θα μου πεις ότι okay, είναι πιο μπροστά γιατί έχει παιχνίδι πιο νωρίς. Ναι, okay. Γενικά νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει προπονητή, δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά επειδή έχει αλλάξει και έχει φέρει έναν προπονητή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι ομάδες του μετά από ένα χρονικό διάστημα, γιατί δεν πιστεύω κανένας πια να πιστεύει ότι έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, αλλάζει το σύστημα και αμέσως η ομάδα γίνεται πιο επιθετική και ξέρω εγώ βάζει 5 γκολ παιχνίδι. Νομίζω ότι με την κατάσταση αυτή, τώρα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο μπροστά, είναι και λίγο πιο έτοιμος. Τουλάχιστον για τα παιχνίδια με την Βικτόρια Πλιζέν. Είναι δύσκολο να περάσεις τρεις προκριματικούς στο Champions League. Όπως είναι γνωστό από τα προκριματικά, προκύπτουν 6 ομάδες. Δηλαδή το να είσαι μέσα στις 6 που θα περάσουν τα προκριματικά του Champions League και μάλιστα να έχεις μπει και νωρίς, είναι αρκετά δύσκολο. Είναι δύσκολο να περάσεις ακόμα και από το τρίτο προκριματικό. Το ζήσαμε πέρσι, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ που πέρασε τη Βασιλεία αρχικά, τη Σπαρτάκ Μόσχα, στο τέλος με την Μπενφίκα λύγησε. Υπάρχουν ποδοσφαιρικοί λόγοι για να εξηγήσει αυτό το πράγμα, αλλά είναι και νομοτελειακά, άμα το πάρεις, το να περάσεις τρεις προκριματικούς γύρους για να βρεθείς στο Champions League είναι αρκετά δύσκολο. Οι δύο, πέρσι με την ΑΕΚ και με λίγο τύχη, φάνηκε ότι μπορεί να γίνει.
Το είδαμε από την ΑΕΚ πέρσι. Το με λίγο τύχη εννοώ, λίγο τη συγκυρία το να σου έρθει ένας αντίπαλος που μπορεί να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση, που μπορεί μέσα στα δύο παιχνίδια να είσαι καλύτερος και μπορεί να είσαι και λίγο πιο ποιοτικός, έτσι. Γιατί όπως λέμε, όπως είπα και πριν, μιλάμε για παιχνίδια που είναι Αύγουστο μήνα. Τώρα, αν πετύχεις τον Άγιαξ, ας πούμε, ναι, εκεί είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Αν πετύχεις όμως μια ομάδα που τέλος πάντων είναι κοντά στα δικά σου χαρακτηριστικά, δεν είναι τόσο ποιοτική, δεν είναι τόσο έτοιμη, μπορείς και με λίγο τύχη να είσαι στους ομίλους του Champions League. Το λέω γιατί αναφέρθηκα λίγο σε αυτό, γιατί και ο Ολυμπιακός φιλικό σήμερα. Και όλοι περιμένουμε του χρόνου αυτοί οι δύο θα είναι πάλι που θα διεκδικούν τον τίτλο. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ θα είναι εκεί κοντά. Στην περασμένη σεζόν φάνηκε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει του χρόνου. Και μιλάμε πάντα θεωρητικά, έτσι, γιατί ξέρει ποτέ πώς θα πάει η δουλειά. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι πάντα μαζί μας. Καθημερινά σε στοίχημαν οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και για το κινητό και για το τάμπλετ σας και να έχετε στοίχημαν παντού μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία. Έτσι, τυπικότητα δεν είμαστε τώρα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Καταφέραμε, Βασίλη Καβαδία, μέχρι στιγμής να μην φάμε. Το να μην φάμε, δηλαδή. Φάγαμε μεσημεριανό, ήρθαμε ένα καφέ. Μπανάνα στις 8, ροδάκινο στις 10, μπάρα Δημητριακών στις 11.30. Αν γυρνώντας σπίτι την παλέψουμε και δεν γίνει κάποια επιδρομή, δηλαδή πάτα ένα τρύπα το τόστρε, παιδί μου, τώρα τι ψυχή έχει, αφού πεινάς. Έτσι, δηλαδή κερδίσαμε στον δρόμο ερχόμενοι εδώ το να μην πάμε σε κάποια από τα διάφορα μαγαζιά σαν επιλογές που είχαμε να πάρουμε κάτι στο χέρι. Αν κερδίσουμε και σε αυτό, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και αύριο το πρωί που ανοίξει το μάτι θα γίνει. Άιντε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μέχρι τις 12. Ένας μισόδρομος μιλάει μόνος του στο μικρόφωνο. Μπαλαντέρ, εδώ είμαστε, Λίμπαρο 107,4. Τώρα που θα λείπει ο Παδόπουλος, το τελευταίο. Εντάξει, τώρα δεν το λες μισάωρο, αυτό το λες δεκάλεπτο, τέταρτο. Το αφιερώνω στο μπάσκετ, ρε φίλε, γιατί όχι. Εκεί που έχει πάντα ψωμάκι. Στο μπάσκετ, με τον άλλο εδώ πέρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι. Ψωμάκι. Okay. Ψωμάκι εμείς εδώ δεν έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τέλος πάντων, κάτι αρχίζει να κινείται και εδώ. Δηλαδή με τον Σούλη Μαρκόπουλο να έχει πάει στον Άρη. Κάτι που για πολλούς ήταν έκπληξη. Σήμερα έχει την πρώτη του μέρα στο γήπεδο. Έκανε και μια ψευδοπροπόνηση, να το πω έτσι. Όπως είναι αυτές οι προπονήσεις μεταβατικές, τέλος πάντων, με όσους παίχτες ήταν διαθέσιμοι. Νομίζω ότι για τον Άρη η κίνηση με τον Σούλη Μαρκόπουλο ήταν ό,τι καλύτερο. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω το κομμάτι εκεί πέρα γύρω-γύρω που έχει να κάνει με τη διοίκηση και με τον Γουλιέλμο και όλα αυτά, αλλά όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, η κίνηση με τον Σούλη Μαρκόπουλο ήταν η καλύτερη που μπορούσε να κάνει ο Άρης. Και αν έχει μία ψιλονορμάλ κατάσταση στο οικονομικό, με Σούλη Μαρκόπουλο προπονητή, νομίζω ότι δεν θα μπει σε περιπέτειες. Έτσι λέω εγώ, αν έχει μία νορμάλ κατάσταση, έτσι. Την κατάσταση που είχε δηλαδή στην ομάδα του στο εξωγηπαιδικό μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Και όχι αυτή που είχε τους τελευταίους μήνες που έχει. Ανεξαρτήτως μπαν, έτσι. Ο Μαρκόπουλος είναι ένας προπονητής ο οποίος το έχει αποδείξει ότι μπορεί να δουλέψει και με πολύ καλές ομάδες, μπορεί να δουλέψει και με ομάδες με πολύ χαμηλά μπάτζετ και όλα αυτά. Είναι χαμελέον σε αυτό το κομμάτι και ξέρεις ότι θα έχεις μια ομάδα τίμια. Ό,τι και να είναι. Είτε με πολλά λεφτά, είτε με λιγότερα λεφτά, είτε με παιχταράδες, είτε με λιγότερο παιχταράδες, με Έλληνες, με ξένους, ξέρεις με τον Μαρκόπουλο ότι θα έχεις μια πολύ decent ομάδα, θα κάνεις συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο, δεν θα παίζει και το πιο γρήγορο μπάσκετ και όλα αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα παίρνεις περισσότερες φορές αυτό που θέλεις. Όσον αφορά την εικόνα. Τώρα το αποτέλεσμα, εντάξει. Και αυτό έχει τρόπο να το παίρνει. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει ο Άρης. Θα του πάω. Δεν υπάρχει κάτι που να ανακοινώνεται πέρα από επαφές, συζητήσεις, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα είναι η αλήθεια, την κάθε μέρα ξέρω και όλα αυτά. Πάντως νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι του να υπάρξει μια διοίκηση σε πρώτη φάση, να τρέξει λίγο το μαγαζί γιατί ο ΠΑΟΚ είναι κάτω από το 0 εδώ και καιρό.
να τρέξει λίγο το μαγαζί σιγά σιγά. Για το τρέξει θέλει χρήματα. Είναι αυτό το οποίο μου γκρίζω και φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι ένα σημείο με την προηγούμενη διοίκηση ούτε είχε όλα, μόνο χρήματα δεν είχε. Τώρα δεν έχει διοίκηση και χρήματα. Συν το ότι έχει και πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τρέξουν. Σήμερα γενικότερα έχει παίξει πολύ η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Φριντέτ. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίχτη πολύ μεγάλο όνομα στα κολεγιακά του χρόνια στην Αμερική. Θεωρούσαν οι περισσότεροι ότι θα μπορούσε να κάνει και πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA. Δεν το επιβεβαίωσε ποτέ, αλλά είναι ένας παίχτης που είναι τρομερός σκόρερ. Είναι τρομερός σκόρερ στην Κίνα. Και εδώ λίγο... Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα έρθει στο Παναθηναϊκό αν έρθει, αν πει ναι στην πρότασή του και δεν θα μπορεί να βάζει 25 και 30. Προφανώς και θα μπορεί να το κάνει. Απλά να έχουμε λίγο στο νου μας ότι πρωταθλήματα όπως της Κίνας, όπως της Αυστραλίας, θυμάστε πριν κάνα 2-3 χρόνια, ήταν λίγο στη μόδα και παραμένει, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα, παίχτες που τελειώνουν από την Αυστραλία να έρχονται στην Ευρώπη για να παίζουν. Είναι λίγο διαφορετικό το μπάσκετ που παίζεται εκεί. Και ειδικά των Αμερικανών, που πάνε εκεί, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα και ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μες στο γάλα, γιατί το επίπεδο στο πρωτάθλημα είναι τέτοιο που ξεχωρίζουν πραγματικά. Δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι η μετάβασή τους στην Ευρώπη και ειδικά στο επίπεδο της Ευρωλίγκα, που παίζεται πραγματικά top επίπεδο μπάσκετ. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κάνει μια τέτοια πρόταση στον Φριντέτ λέει πολλά. Από όσο ξέρω και έχω διαβάσει κατά καιρούς, είναι πολύ μεγάλη αδυναμία του Γιαννακόπουλου συγκεκριμένος. Και τώρα που τελείωσε το συμβόλαιο που είχε στην Κίνα και βγήκε στην αγορά, του έκανε μια πραγματικά πολύ μεγάλη πρόταση. Το 1,7 για την Ελλάδα είναι τεράστιο ποσό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Με την εφορία το 1,7 σχεδόν διπλασιάζεται. Όχι, εντάξει, δεν διπλασιάζεται. Φτάνει περίπου τα 2,5 με 3 κάπου εκεί μέσα. Το συμβόλαιο μόνο. Και μισή στο μπάσκετ, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παίρνεις και πίσω. Γιατί ο Παναθηναϊκός αντέχει ένα μεγάλο άκα. Εισιτήριο και όλα αυτά. Άνθρωπός μας. Εξαιρετικός. Είδατε, ρε φίλε. Άμα έχει καλή συνεργασία, όλα καλά αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, έλεγα ότι το να πάρει τόσα χρήματα πίσω είναι δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη υπέρβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στα παλιότερα χρόνια και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούσαν να κάνουν τόσο μεγάλα συμβόλαια και δεν τους πείραζε. Τώρα είναι πολύ μεγάλο το ποσό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Άσχετα αν γίνει ή όχι, γιατί διάβαζα ότι ο Παναθηναϊκός δίνει ένα 700, ένα 750 και από την Κίνα έχει νέα απόταση 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα και ο συγκεκριμένος, επειδή στην Κίνα είναι τα τελευταία χρόνια και κάνει τρομερές σεζόν με 26-27 πόντους μέσω όρο και τρομερά ποσοστά, έχει και ανάλογες προτάσεις. Πάντως αν καταφέρει να τον φέρει, σίγουρα είναι μια κίνηση που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω να έπαιρνε τον ερόβραστο Γιάννης Τρέλνιεξ. Καλύτερα να δώσει κάτι παραπάνω για τον Φρίντερ, έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Μου πει ο Στρέλιξ, πήγε σε κάτι χαζό στην Ιτούδη που τον πήγε. Όχι, δεν είναι χαζό. Απλά ο Ιτούδη έχει συγκεκριμένο μπάσκετ που παίζει σε κάτι τα τελευταία χρόνια. Έχει έναν πολύ σημαντικό κορμό που ακολουθεί και είναι αυτό εκεί 4-5 χρόνια. Οπότε ο καινούριο παίκτη που έρχεται είναι πολύ πιο εύκολο να αφομοιωθεί. Ο Στρέλιξ στο Παναθηναϊκό με καινούριο πάλι προπονητή. Και κάποιες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ, δεν ξέρω κατά πώς ήταν εύκολο να δώσει έτσι πολλά πράγματα. Δεν κακός παίξε όλο τον ως. Δεν τον είδαμε στον Ολυμπιακό όπως ήταν στην Μπάμπερκ τα προηγούμενα χρόνια. Απλά και τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά μου φαίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός του έδινε 900 χιλιάρικα και φυσικά προφανώς θα πήρε παραπάνω, λογικά κάνει εκατομμύριο, μου φαίνεται πολύ μεγάλο ποσό για το Στρέλνιεξ. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Έτσι και για τις χρονιές που έκανα με τον Ολυμπιακό. Ο Στρέλνιεξ που ήταν στην Μπάμπερκ ήταν αυτών των χρημάτων. Με τον Ολυμπιακό νομίζω ήταν πιο κάτω. Τέλος πάντων, okay, το αναφέρουμε. Έχει γίνει τρελό πανηγύρι μέσα στο Σαββατοκύριακο στο NBA.
με την απόφαση του Λέοναρντ να πάει στους Clippers, να ζητήσει ο Λέοναρντ μετά τη συμφωνία του με τους Clippers, που το ρώτησαν αν θέλεις και ποιον θέλεις να φέρουμε μαζί σου, και είπε τον Paul George και φέρουν και τον Paul George. Οι Clippers ήταν μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα φέτος. Πολύ καλή ομάδα. Και στα play-off με τους Warriors ήταν πολύ καλή. Και πλέον κάνουν μια ομάδα με Leonard, George, τον ψηλό τον Harrell και τον Lou Williams και τον Beverly. Είναι μια πεντάδα πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Συν το ότι ο Leonard πλέον το απέδειξε και στο Toronto ότι εκεί που πηγαίνει κάνει την ομάδα να διεκδικεί το τίτλο. Με το Toronto τον πήρε κιόλας. Επίσης έγινε γνωστό ότι ο Ντουράν θα πάει στους Nets και είναι σίγουρα και αυτή μια πολύ μεγάλη κίνηση, όπως και αυτή του Kyrie Irving για τους Nets, και αυτοί γίνονται διεκδικητές τίτλου. Απλά για τον Ντουράν έχω μια αίρεση που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του, που είναι πάρα 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 πολύ σημαντικός. Είναι ο χειρότερος τραυματισμός που μπορεί να συμβεί σε έναν επαγγελματία αθλητή αυτόν τον καιρό. Η ρήξη χιλίου τένοντα. Γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί το πότε θα επιστρέψει. Και την έπαθε στο τέλος αυτής της σεζόν, στους τελικούς, και δεν ξέρω πραγματικά πότε θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους Nets μέσα στην επόμενη σεζόν. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην καταφέρει καν να τους βοηθήσει. Οπότε να περιμένουμε λίγο, τον δούμε πότε θα είναι σε φάση να επιστρέψει και να μπει. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι όταν θα επιστρέψει θα είναι ξανά στο ίδιο επίπεδο, γιατί μιλάμε για elite παίκτη. Και ο τρόπος που παίζει και η νοοτροπία του και όλα είναι αμέσως, κάνουν την ομάδα που είναι διεκδικήτρια από το αθλήματος, να μην πω φαβορή. Και νομίζω ότι αν ήταν φέτος τελικούς ο Ντουράντ υγιής, δεν θα το έπαιρναν οι Raptors. Παρότι ήταν η καλύτερη ομάδα του Warriors, με τον τρόπο που παίξανε. Νομίζω ότι ο Ντουράντ είναι παίκτης που αλλάζει τις ισορροπίες. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να επιστρέψει νωρίς με αυτό το τραυματισμό που έχει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ 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 σημαντική κίνηση, και αμέσως κινές που και αυτοί τα πήγανε καλά φέτος. Είχαν μια τίμια χρονιά, διεκδικήσανε πράγματα, μπήκαν στα play-off, παίξανε καλό μπάσκετ. Με τον Irving και τον Durant αμέσως γίνονται μια ομάδα που διεκδικούν τίτλο. Απλά δεν νομίζω να είναι μια ομάδα που του χρόνου, ας πούμε, θα είναι σε φάση να διεκδικούν πράγματα, από τη στιγμή που δεν ξέρω πότε θα έχουν τον Durant. Μακάρι να τον έχουν το δυνατόν νωρίτερα και να βλέπουν αυτό το παιχταρά στα γήπεδα. Αλλά είναι ο τραυματισμός τέτοιος, αυτή η ρήξη του αχύριου τένοντα, που δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος για το πότε θα επιστρέψει ο παίκτης. Μπορεί να μείνει 6 μήνες έξω, μπορεί να μείνει και 12 μήνες έξω. Μπορεί να μείνει και παραπάνω, μπορεί να μείνει και λιγότερο. Μπορεί να μείνει και 7-8 μήνες. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να υπολογιστεί και είναι ξεκάθαρα θέμα έτσι αποκατάστασης και το πώς αντιδράει ο οργανισμός. Το βλέπουμε στον ΠΑΟ και με τον Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ τραυματίστηκε Δεκέμβριο και έπαθε ρήξη αχιλλείου τένοντα. 7 μήνες πριν. Και όμως είναι ακόμα σε φάση που προπονείται με ατομικά, ακόμα δεν είναι σε θέση να μπει με την ομάδα, θα χρειαστεί και άλλο χρόνο. Είναι πολύ περίεργος τραυματισμός και τον ίδιο ακριβώς έχει και ο Ντουράντ. Γενικά πάντως, αυτό που λέγανε οι Αμερικανοί, ότι η off-season που έρχεται είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Έχει όντως πάρα πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι και ο Cousins πήγε στους Lakers, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, για τον Boogie, που και αυτός είχε πάθει ρήξη αχιλλείου και δεν έχει καμία σχέση με τον παίχτη που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια, και με τους Kings και με τους Pelicans. Ήταν από τον Ευάρης, αυτός βάρινε κι άλλο, τουλάχιστον τη φετινή σεζόν όσο μπήκε και έπαιξε με τους Warriors. Γενικά στο NBA γίνεται χαμός και σχεδόν καθημερινά έχει πολλές μετακινήσεις. Εντάξει, έχουν γίνει πολύ σημαντικές μετακινήσεις αυτές που είπαμε, ο Λέοναρντ, ο Ντουράντ, ο Ίρβινγκ, αλλά έχει άλλες μικρότερες που μπορεί στην πορεία να είναι έτσι και αυτές πιο σημαντικές. Αλλά εντάξει, έχει δρόμο ακόμα και το NBA. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω που το έχω. Το άφησα εδώ.
δεν είναι εδώ πέρα, δεν το βλέπω. Κάτι άλλο ήθελε επίσης να αναφέρω. Ας πούμε, να αυτό. Σε αυτό που έλεγα πριν για το NBA είναι, ας πούμε, υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ στην Αμερική που αναφέρουν ότι με την ομάδα που κάνουν οι Lakers και με τον Danny Green, ο οποίος πηγαίνει, τον οποίο, ο οποίος και αυτός πήρε το πρωτάθλημα με τους Raptors, σκέφτονται να κατεβάσουν τον LeBron στον άσο και να έχει μια πεντάδα, να έχουν μια πεντάδα οι Lakers που θα έχει LeBron, Danny Green, Kyle Kuzma, Anthony Davis και DeMarcus Cousins. Καλή πεντάδα είναι. Καλή ακούγεται και αυτή η πεντάδα. Γενικά όλοι περιμέναμε ότι η κίνηση των Lakers με τον Davis θα είναι η πιο σημαντική της offseason, αλλά τελικά δεν είναι. Και αυτό που έγινε στο Brooklyn και αυτό που κάνανε οι Clippers με τον Leonard κυρίως και με τον Paul George σε δεύτερη φάση επισκίασαν λίγο αυτή την κίνηση, αλλά και οι Lakers στον χρόνο με τον Davis και τον LeBron μαζί νομίζω ότι γίνονται ομάδα που διεκδικούν τον τίτλο. Γενικά το χρόνο το πρωτάθλημα στο NBA αναμένεται να είναι πολύ 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 ενδιαφέρον. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Γιώργος Ζαγόρας είναι εδώ και δεν έχω Νίκο Παδόπουλο σήμερα, καλέ φίλοι και συνάδελφοι, Βασίλη Καβαδία, εμείς λέω να τα μαζέψουμε τα πράγματα και να φύγουμε από το σπίτι. Πήγαμε πολύ καλά για πρώτη κομπή, θα πω εγώ. Βγήκε πολύ άνετα το 2ωρο. Έχουμε άλλα 3. Προχωράμε λοιπόν πολύ δυναμικά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Ξεκινάει λίγο μετά τις 12, τελειώνει μέχρι ό,τι ώρα πάει. Εμείς ξανά αύριο εδώ, Θεού θέλοντος και ζέστης επιτρέπουσας, στις 10. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.